Σήμερα κανένας δεν μπορεί να λέει ότι δεν τον αφορούν όσα τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΡΤ, στο ΙΓΜΕ και στους άλλους οργανισμούς του δημοσίου. Για κανέναν δεν πρέπει να πιάσει τόπο η διαιρετική και συκοφαντική προπαγάνδα της κυβέρνησης που θέλει να φέρει σε αντιπαράθεση τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Αυτή η εξέλιξη φέρει σοβαρές συνέπειες για τον λαό συνολικά και τους εργαζόμενους, τους υποκατάργηση ή συμβόλευση οργανισμού ειδικότερα. Δικτατορία των πολυεθνικών με κοινοβουλευτικό μανδύα. Υπέρτατος νόμος τους είναι η αρχή και τα συμφέροντα της τάξης που εκπροσωπούν. Αυτά του μεγάλου κεφαλαίου και της αστικής τάξης. Καλούμε την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, νεολαία, γυναίκες και ανέργους, σε μια μεγάλη αγωνιστική συμμαχία. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, σε συντονισμό με όλους τους κλάδους των εργαζομένων, μέσα από ταξικά προσανατολισμένα σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Τις επόμενες μέρες στέλνουν στο ΚΕΑΔΑ της ανεργίας 10.000 αναπληρωτές. Όπως έκλεισε η ΕΡΤ μέσα σε μια νύχτα, έτσι θα κλείσουν και χιλιάδες σχολεία που θα βρεθούν στα χέρια ιδιωτών για την ανάπτυξη της κερδοφορίας τους και την εφαρμοδοποίηση και της παιδείας. Με αποτέλεσμα χιλιάδες αποδαπολύσεις και στην παιδεία. Σκοπεύουν να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Τα μέτρα αυτά θα έχουν βαριές επιπτώσεις στο λαό. Σφαγιάζουν την κυριολεξία ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα λαϊκά δικαιώματα. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, σήμερα σπάμε την επιστράτευση στην πράξη. Κάτω η πολιτική του νόμος και τάξη. Χιλιάδες εργαζόμενοι πετιώνται στον δρόμο και όλη η περιουσία της δημόσιας τηλεόρασης ρίχνεται στα χέρια των ιδιωτών. Συνάδελφοι, ο επαιγμός της κυβέρνησης είναι ολοφάνερο, αφού τις δεσμεύσεις με την Τρόικα υλοποιούν. Η υποκριτική αντίθεση των κομμάτων της αστικής τάξης έχει σκοπό να χειραγωγήσει τους εργαζόμενους στο λαό. Όλοι αυτοί έχουν σκοπό να φορτώσουν κι άλλα βάρη στις πλάτες μας. Το ένα χαράτσι έρχεται μετά το άλλο, κλείνουν δημόσιους οργανισμούς, σήμερα την ΕΡΤ, αύριο τα νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Συνάδελφοι, να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να αντισταθούμε μαζικά οργανωμένα μέσα από την ενότητα της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, των γυναικών. Να βγούμε όλοι στους δρόμους, να μην αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Το οφείλουμε σε εμάς και στα παιδιά μας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου παραβρίσκεται και χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση και κάθε αγώνα των εργαζομένων σε όλη τη χώρα που βρίσκεται σε ταξική κατεύθυνση. Σήμερα κλείνουν την ΕΡΤ και παραδίνουν την ενημέρωση του λαού στους ιδιώτες. Εχθές έκλεισαν την Αγροτική Τράπεζα και παρέδωσαν τους αγρότες μας βορρά στους ιδιώτες, κερδοσκόπους. Προχτές έκλεισαν χιλιάδες σχολεία. Σε λίγο θα αρχίσουν να κλείνουν νοσοκομεία. Το σχέδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Φίλες και φίλοι, τώρα πια και όσοι ακόμα δεν είχαν καταλάβει τι συμβαίνει, το κατάλαβαν. Είναι αδίστακτη. Η τρικομματική κυβέρνηση εφαρμόζει κατά γράμμα τις εντολές των αφεντικών της. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Θα δεχτούμε παθητικά να γίνουν θυσία στο βωμό των κερδών τους οι ζωές μας και οι ζωές και τα όνειρα των παιδιών μας? Όχι. Να ξεφύγουμε από το «δεν γίνεται τίποτα». Το πρόσφατο παρελθόν άλλα μας διδάσκει. Ο ίδιος ετούτος λαός έγραψε με το αίμα του τα έπι της εθνικής αντίστασης, του δημοκρατικού στρατού, του πολυτεχνείου και τόσες άλλες ματωμένες σελίδες στην πρόσφατη ιστορία μας. Εμπρός λοιπόν στο δρόμο που χάραξαν αυτοί, έχουμε τη δύναμη. Οργάνωση και ταξικός αγώνας.